Επίσκεψη στον Εύρο πραγματοποιεί το τελευταίο 24ωρο ο αρχηγός του κινήματος Ελεύθεροι Άνθρωποι Γιώργος Τράγκας. Πρώτος του σταθμός το απόγευμα της Κυριακής ήταν η ηχθειόσκαλα της Αλεξανδρούπολης, όπου για αρκετή ώρα συνομίλησε με τους αλληλείς, θέλοντας να μάθει περισσότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Οι αλληλείς ενημέρωσαν τον κύριο Τράγκα τόσο για τα σοβαρά προβλήματα που δημιούργησαν οι μεγάλες ποσότητες του φυτοπλακτού, όσο και για τις καθημερινές τουρκικές προκλήσεις με τις οποίες οι ψαράδες βρίσκονται καθημερινά σχεδόν αντιμέτωποι. Είχαμε και το πλάνκτον φέτος, αυτό το περίφημο πλάνκτον σε εισαγωγικά η λέξη, το οποίο μας τσάκισε. Και εκείνη την εποχή που υπήρχε σε έντονη μορφή δεν μπορούσαμε να ψαρέψουμε. Και όταν τελείωσε αυτό, βγήκαμε και ψάχνουμε να δούμε πού πήγαν τα ψάρια. Είναι ένα φαινόμενο. Όταν υπάρχουν αυτές οι διαφορές της θερμοκρασίας και τα νερά που πέφτουν από την πλευριά στη θάλασσα, δημιουργούν αυτό το φαινόμενο, το οποίο είναι ζωντανοί οργανισμοί, μικροοργανισμοί, όπως φυτοπλανκτόν, ζωοπλανκτόν και όλα αυτά νεκρά, μαζί με τις φερτές ύλης, της αγνώστου ποιότητας και τι ακριβώς είναι, που έρχονται από τα ποτάμια, δημιουργούν αυτό το φαινόμενο. Εκείνο που παρατηρώ είναι ότι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εισπράττω μεγάλη ένδυα, μείωση του εισοδήματος της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων, μελαγχολία και αρνητισμό σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη της οικονομίας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Τράγκας, ενώ παράλληλα έδωσε έμφαση στο γεγονός πως η χώρα μας χρωστάει, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Αμερικανικού Θησαυροφυλακίου, κοντά στο μισό τρισεκατομμύριο. Είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω εγώ και οι συμπατριώτες μου ότι μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη με τέτοιο χρέος. Είναι αστρονομικό. Όπως επίσης αυτό που εισέβραξα με το που μπήκα εδώ στην Αλεξανδρούπολη και προηγουμένως στην Ξάνθη, αλλά και στην Καβάλα και στη Δράμα, είναι ότι ο μισός πληθυσμός δεν κοιμάται γιατί χρωστάει. Ο πρόεδρος του κόμματος Ελεύθεροι Άνθρωποι δήλωσε για τους πολιτικούς πως πρέπει να βγουν από τα καλώς κλιματιζόμενα γραφεία τους και να πάνε χωριό-χωριό και πόλη-πόλη για να διαπιστώσουν πώς ζει ο άνθρωπος. Να πάνε στον Ευροκόπη, να πάνε στο Δοξάτο, να έρθουν εδώ στην ηχθειόσκαλα της Αλεξανδρούπολης, να πάνε στο Δαμάσι, να πάνε αν θέλετε να πάνε στον Τύρναβο, στους αμπελώνες επάνω να δουν αν ο ΕΛΓΑ πλήρωσε τους αγρότες, γιατί όπου πάω ακούω άντε να δούμε μήπως πάρουμε καμιά αποζημίωση να αποσυρθούμε. Δηλαδή, πού θα πάνε οι Έλληνες. Επιπλέον, αναφέρθηκε εκτενώς στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αλληλείς της Αλεξανδρούπολης, το επάγγελμα των οποίων φλερτάρει με αφανισμό. Όπως τον ενημέρωσε ο πρόεδρος των αλλιέων της Αλεξανδρούπολης, Δημήτρης Σαρίκας, τα αλλιευτικά σκάφη από 20 που ήταν πλέον έχουν απομείνει μόνο 12. Μάλιστα, ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στις τουρκικές παραβιάσεις στα ελληνικά χωρικά ύδατα, οι οποίες αποτελούν καθημερινότητα για τους αλλιείς. Δηλαδή, τι σημαίνει πληρώνει πρόστιμο κάποιος Έλληνας ψαράς που αντί να πάει 3 μίλια και 1 μέτρο, πάει 1 μέτρο παρά 3 μίλια και τρώει 1200. Εγώ δεν το κατάλαβα. Και γιατί πρέπει να είναι, ας το πούμε σε εισαγωγικά, αλαζόνας και ασφαλισμένος ο συνάδελφος του Τούρκου σε ψαράς και δεν είναι ο Έλληνας. Δεν το καταλαβαίνω. Ο γνωστός δημοσιογράφος πάντως και αρχηγός πλέον του πολιτικού κόμματος Ελεύθεροι Άνθρωποι δήλωσε έτοιμος για τις επερχόμενες εκλογές όποτε και αν αυτές γίνουν, ενώ όπως είπε χαρακτηριστικά ήδη υπάρχουν στελέχη του κινήματος σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.